Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε να χαιρετήσουμε όλους τους εργαζόμενους που σήμερα έδωσαν ένα ηχηρό, δυναμικό, αγωνιστικό παρόν στις απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Να χαιρετήσουμε όλους αυτούς που συγκεντρώθηκαν σε όλες τις πόλεις της χώρας μας και έκαναν μεγάλες πορείες, στέλνοντας ένα μήνυμα διεκδίκησης της επιβίωσής τους και ένα μήνυμα για μια μεγάλη προοδευτική ανατροπή στη χώρα και ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτής της προοδευτικής ανατροπής θα είναι με τα βεβαιότητας οι εκλογές που έρχονται τόσο στην αυτοδιοίκηση όσο και οι ευρωεκλογές. Η κυβέρνηση είναι σε τέτοιο πανικό και σε τέτοιο αδιέξοδο, η οποία και γι' αυτό το λόγο, σε τέτοιο πανικό και αδιέξοδο, που γι' αυτό το λόγο κάνει απονενοημένα διαβήματα, πιστεύοντας ότι θα βρει σανίδα σωτηρίας. Και τέτοιο απονενοημένο διάβημα είναι η άρον-άρον βεβαιασμένη, εσπεσμένη έξοδος στις αγορές, την οποία θέλει να την εμφανίσει όχι μόνο ως προεκλογικό χαρτί, αλλά και ως αντιπερισπασμό στην υπόθεση Μπαλτάκου. Λυπάμαι πάρα πολύ για την κατάπτωση. Κύριε Γρηγοράκο, είσαστε αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών. Κυρίες και κύριοι, εδώ είσαστε βουλευτές που στηρίζετε την κυβέρνηση. Γιατί κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό και γιατί το ληστεύετε, μπορείτε να μου το πείτε? Γιατί τον κοροϊδεύετε και το ληστεύετε? Η κυβέρνησή σας, κύριε αναπληρωτά, λέει ότι έχει καλύψει, και αυτή είναι η δήλωσή σας ευθεία, ότι έχετε καλύψει τις δανειακές ανάγκες της χώρας για τους επόμενους 12 μήνες. Ότι είναι καλυμμένοι. Δεν χρειάζεστε πρόσθετο δανεισμό για τους επόμενους 12 μήνες. Άλλωστε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν παρέχει δανειοδότηση αν για τους επόμενους 12 μήνες δεν είναι διασφαλισμένες οι δανειοδοτικές ανάγκες μιας χώρας. Εφόσον για τους επόμενους 12 μήνες δεν έχετε ανάγκη δανεισμού, το λέτε εσείς και το αναγνωρίζετε δημοσίως, γιατί σπεύδετε προεκλογικά άρον-άρον με την υπόθεση Μπαλτάκου να βγείτε στις αγορές με πενταετή δανειοδότηση, η οποία όλα δείχνουν ότι θα είναι πάνω από το 5%. Πάνω από το 5%. Τη στιγμή που η δανειοδότηση μέσω της Τρόικας είναι 2 και κάτι και τα έντοκα γραμμάτια τα οποία εκδίδεται, τα έντοκα γραμμάτια, κύριε, τα έντοκα γραμμάτια τα οποία, τα έντοκα γραμμάτια τα οποία εκδίδεται, μπορείτε να στρεψοδικείτε όσο θέλετε. Δεν πειράζει. Αν νομίζετε ότι έτσι, κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, όταν θα πάρετε το λόγο θα τα πείτε. Έτσι κάνετε επιχειρηματολογία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τι να σας πω. Τα έντοκα γραμμάτια είναι 3%. 3% είναι τα έντοκα γραμμάτια. Γιατί σπεύδετε λοιπόν με πάνω από 5%? Γιατί σπεύδετε? Καβάλτσα θέλετε να κάνετε στις πλάτες του Έλληνα φορολογούμενου για προεκλογικά τρίκ? Ή πιστεύετε ότι εσείς λέτε πως μετά από τους 12 μήνες που θα χρειαστούν νέες πρόσθετες χρηματοδοτήσεις ίσως της χώρας, οι οποίες δεν καλύπτονται από το
τροϊκανό δανειακό πρόγραμμα, εσείς λέτε ότι μετά 12 μήνες θα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση, η οικονομική. Θα έχει βελτιωθεί η πορεία. Θα έχουμε, λέτε, και ανάκαμψη. Άρα γιατί σπεύδετε να επιβαρύνετε, να ληστέψετε τον ελληνικό λαό? Προφανώς θέλετε, όπως ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του, θέλετε να βρείτε προεκλογικά, διάτρητα βεβαίως, επιχειρήματα για να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν κοροϊδεύετε κανένα. Δεν κοροϊδεύετε κανένα και δεν μπορείτε να κοροϊδέψετε κανέναν. Ο κόσμος ξέρει, βλέπει τι γίνεται και αυτά τα οποία προπαγανδίζεται πέφτουν στο κενό, διότι αυτό που νιώθει ο απλός πολίτης και ο εργαζόμενος είναι η ζωή του, η καθημερινότητά του. Και εκεί βλέπει καθημερινά τον εφιάλτη. Βλέπει να συντρίβεται η ζωή του, να μην έχει προοπτική. Και από εκεί και πέρα να επικαλείστε λοιπόν την εμπιστοσύνη των αγορών. Δεν δίνω άλλη συνέχεια στο θέμα, η οποία θα άξιζε τον κόπο για αυτά τα οποία λέτε για τις αγορές, αλλά δεν υπάρχει χρόνος και χρειάζεται μια ειδικότερη συζήτηση επ' αυτών. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, με το νομοσχέδιό σας δεν κάνατε ούτε μία αλλαγή, κύριε Υπουργέ. Και όχι μόνο δεν κάνατε αλλαγή, μας φέρατε εδώ σειρά τροπολογιών, ορισμένες από αυτές που είναι ντροπολογίες, και από υπουργούς οι οποίοι είναι δραπέτες και λιποτάχτες. Δεν υπάρχει κανένας από τους υπουργούς που πρέπει να ακούσει την αντιπολίτευση. Μπορείτε να πείτε απόντες, δραπέτες, χρειάζεται να δίνουμε τώρα χαρακτηρισμούς. Κοιτάξτε, κύριε Μαρκογιαννάκη, μην δείχνετε ευαισθησία σε μένα, ναι, να δείχνετε ευαισθησία στη λειτουργία της Βουλής. Εντάξει. Εδώ φέρανε τροπολογίες που στην ουσία είναι νομοσχέδια. Ορισμένοι ούτε καν εμφανίστησαν να υπερασπίσουν τις τροπολογίες τους, όπως ο κύριος Τουρνάρας, δεν εμφανίστηκε, υπουργός Οικονομικών, υπογράφει. Ο κύριος Μητσοτάκης, υπογράφει. Ο υπουργός Ανάπτυξης, υπογράφει. Πούντι. Ήρθε ο κύριος Βρούτσης, μας είπε μια έκθεση ιδεών γενική και έφυγε. Και του φώναζα, πού πάτε? Πρέπει να ακούσετε τι λένε και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Και της συμπολίτευσης βεβαίως, γιατί μπορεί να υπάρχουν και από τη συμπολίτευση παρατηρήσεις. Δεν ακούσανε. Ήρθε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ένα λεπτό και έφυγε. Δραπέτες είναι και λιποτάκτες. Και βρήκαν έναν εύσχυμο τρόπο να κάνουν κοινοβουλευτική, νομοθετικές ρυθμίσεις χωρίς να εμφανίζονται στη Βουλή. Και το ανέχετε το Προεδρείο και ύστερα όταν κάνουμε μομφές μας μέφεστε εμάς. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να παίξετε πολύ διαφορετικό ρόλο και το ανέχετε και η κυβέρνηση. Και να σας πω και ποια τροπολογία την ανέλησαν, συνάδελφοί μου, ποια τροπολογία έφερε. Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Δύο λεπτά. Ορίστε. Ναι. Και στην οποία θα υποβάλουμε και πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας. Την τροπολογία του κύριου Βρούτση. Λοιπόν, τι λέει αυτή η τροπολογία, δεν έρχεται να την ακούσει. Έτσι νομοθετούμε. Πετάμε στα μούτρα των βουλευτών μία τροπολογία, ούτε καν αναφέρθηκε. Αν δείτε τα πρακτικά, δεν αναφέρθηκε καν στη διάταξη την επίμαχη. Δεν είπε μία κουβέντα και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν τρέπεται λιγάκι? Και αυτός και η κυβέρνηση που το στηρίζει και όλη η λειτουργία αυτής της Βουλής. Λοιπόν, τι λέει η τροπολογία του? Λέει το ότι θα παρακρατεί, δίνει τη δυνατότητα στον ΟΑΕ να παρακρατεί εισφορές των ασφαλισμένων που αποτελούν πόρο τριών ειδικών λογαριασμών, οι οποίοι επιτελούν κοινωνική αποστολή για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕ. Ένας εκ των λογαριασμών είναι αυτός που στηρίζει την απασχόληση, στηρίζει την ανεργία, δίνει κάποια επιδόματα ανεργίας. Και τα επιδόματα ανεργίας που δίνει είναι βεβαίως ασήμαντα και δυστυχώς
Επειδή ληστεύονται οι πόροι του, μόνο 4.000 από τις μικρομεσαίες, από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες παίρνουν αυτό το μικροεπίδομα ανεργίας. Γιατί ληστεύεται οι πόροι. Δεν υπάρχουν μικροεπαγγελματίες και μικρομεσαίοι άνεργοι που είναι δεκάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες, και οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να παίρνουν επίδομα ανεργίας. Γι' αυτό υπήρχε αυτός ο ειδικός λογαριασμός, να τους δίνει κάτι. Να τους δίνει κάτι να μπορούν να συντηρηθούν για ένα διάστημα. Ληστεύονται λοιπόν αυτοί οι πόροι, δίνει και τη δυνατότητα νομοθετικά να γίνεται αυτό το πράγμα. Άνεργοι έμποροι στον δρόμο λοιπόν. Στον δρόμο. Και τι κάνει επίσης, τι κάνει τώρα. Επειδή έχει γίνει αυτή η ληστεία και δεν ήταν νόμιμη στο προηγούμενο διάστημα, δεν ήταν νόμιμη, έρχεται ο κύριος Βρούτσης και δυστυχώς το δέχεστε κι εσείς και λέει πάβει οριστικά και έχουν ασκηθεί διώξεις για αυτή τη ληστεία. Έχουν ασκηθεί διώξεις και λέει πάβει οριστικά κάθε ποινική δίωξη που τυχόν έχει ασκηθεί για πράξεις ή παραλήψεις μελών του ΔΣ του ΟΑΕ σχετικά με τη διαχείριση των προαναφερόμενων λογαριασμών. Μπράβο σας. Δηλαδή, με τροπολογίες αεροπλανικές θα καταργήσετε τη δικαιοσύνη? Θα καταργείτε τις ποινικές διώξεις? Πού ακούστηκε αυτό? Δεν έχει καμία νομική και συνταγματική βάση αυτή η ρύθμιση. Κανένας δεν μπορεί κάποιον που διώκεται για ποινικό αδίκημα να φέρνει μια ρύθμιση στη Βουλή και να λέει την διαγράφω. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Τότε όλος ο κόσμος που έχει ποινικές διώξεις να έρχεται εδώ και να ζητάει να κάνετε τροπολογίες για να σταματήσει να ασκείται ποινική δίωξη. Σας και εισαγγελέας, κύριε Μαρκογιαννάκη. Ακούστε αυτά τα πράγματα. Εσείς είστε τώρα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και πρέπει να τηρείτε το χρόνο. Γίνονται κατά τη ξεκινήσατε επίσης, με ένα θέμα που δεν έχει σχέση με το νομοσχέδιο και τώρα δεν έχετε χρόνο να τελειώσετε το νομοσχέδιο. Και επίσης, ναι εντάξει, και επίσης. Βάζετε το ΙΚΑ, κύριε, τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ μια στιγμή, γιατί έχουμε ουσιαστικά πράγματα. Τις τροπολογίες, έχουμε ειδικό χρόνο ομιλίας. Το ξέρετε αυτό? Οι τροπολογίες συζητούνται μετά το τέλος του νομοσχεδίου και συζητούνται μία-μία χωριστά, με ειδική ομιλία. Από τα 8 λεπτά τα 6 τα αφιερώνουμε σε αντικείμενο που δεν είναι του νομοσχεδίου. Έχετε κατακρεουργήσει τον κανονισμό. Τον παραβιάζετε, ξέρετε εν γνώση σας ότι τον παραβιάζετε και με διακόπτετε συνεχώς. Για να μην ακουστούν ορισμένα. Κύριε Λαφαζάνη, δεν σας διακόπτω. Όταν με συγχωρείτε, όταν αφιερώνετε τα πρώτα 6 λεπτά της τοποθέτησής σας επί θέματος το οποίο δεν έχει σχέση με το νομοσχέδιο, μετά δεν έχετε χρόνο. Κύριε Μαρκογιαννάκη, παρακαλώ. Λοιπόν, είναι ντροπή ο τρόπος που διαχειρίζεστε από την έδρα τη λειτουργία της Βουλής. Ντροπή είναι αυτό το οποίο κάνετε εσείς. Να με ακούσετε πρώτα. Λοιπόν, έχω δικαίωμα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος επί των άρθρων του νομοσχεδίου να μιλήσω για 8 λεπτά. Μάλιστα. Μετά το τέλος των επί των άρθρων ακολουθεί η συζήτηση επί των τροπολογιών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με 6 υπουργικές τροπολογίες. Με συγχωρείτε, αλλά όταν κάποια στιγμή χτύπησε το κουδούνι, είπατε θέλω 2 λεπτά ακόμα. Έχουν περάσει 5. Όχι, κύριε. Να τελειώσω. Έχουμε 6 υπουργικές τροπολογίες. Κάθε τροπολογία από αυτές συζητείται χωριστά, παρόντος του Υπουργού, για να ακούσει τις απόψεις. Έχουμε επίσης βουλευτικές τροπολογίες, 9 τον αριθμό. Άλλο ένα νομοσχέδιο με βουλευτικές τροπολογίες. Δεν συζητάμε τίποτα επ' αυτών και με διακόπτε λίγο πριν ολοκληρώσω για να μην πω τη γνώμη μου. Κύριε συνάδελφε, δεν γίνεται έτσι. Έπρεπε να σας έχω διακόψει όταν αναφερόμαστε σε θέματα άσχετα. Τι λέτε τώρα να με διακόψετε? Και επειδή είσαι στο έδρανο, μπορείτε να διακόπτε τον οποιονδήποτε, να μην του επιτρέπετε να μιλήσει? Ο ρόλος σας είναι να αναπτύσσετε άνετα η συζήτηση στην. Λοιπόν, παρακαλώ, τελειώνετε, διότι θα μπορώ να σταματήσω τα μικρόφωνα. Εάν δεν τελειώσετε, εντάξει, είναι ήδη από τα 8 στα 14 λεπτά. Κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, μη με απειλείτε. Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με απειλείτε. Παρακαλώ. Κάντε ό,τι νομίζετε. Παρακαλώ. Μη με απειλείτε. Παρακαλώ, τελειώνετε. Δεν έχετε και το δικαίωμα να με απειλείτε. Από τη στιγμή που είσαστε και παραβιάζετε τον κανονισμό. Λοιπόν, πάτε λοιπόν με τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ και αναθέτει τα πρόστιμα χωρίς να έχουν προσωπικό, χωρίς να υπάρχει προσωπικό, νέα καθήκοντα, ο κύριος Βρούτσης, ο Απών. Και
τους αναθέτουν και εξωτερικούς ελέγχους στα υποκαταστήματα. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν ούτε εξοπλισμοί, ούτε αυτοκίνητα, ούτε δίνονται τα έξοδα κίνησης. Στην ουσία δηλαδή εγκαταλείπονται οι έλεγχοι με αυτόν τον τρόπο. Και τι γίνεται? Είναι τόσο φόρτος εργασίας στα υποκαταστήματα, κύριοι, τα οποία δεν μπορούν να δώσουν συντάξεις. Καθυστερούν οι συντάξεις. Συντάξεις οι οποίες δίνονται σε 16 μήνες, 20 μήνες, 2 χρόνια. Και ξέρετε πόσες είναι οι καθυστερούμενες συντάξεις? Πάνω από 3-4 δις. Και μιλάτε ύστερα για πλεόνασμα. Για πλεόνασμα. Όταν καθυστερείται συντάξεις μόνο του ΙΚΑ 4 και 5 δις. Συντάξεις. Τι πλεόνασμα είναι αυτό? Αν συνεχίζετε αυτή τη λειτουργία τη συνταξιοδότηση, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κάνετε και πελώρια πλεονάσματα. Και φέρνετε αυτές τις διατάξεις, οι οποίες διαλύουν και τους ελέγχους του ΙΚΑ. Πού είναι να τις υπερασπίσει ο κύριος Βρούτσης? Καταθέσαμε πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας. Καλούμε όλους τους βουλευτές που σέβονται στοιχειοδός τη δημοκρατική νομιμότητα και το Σύνταγμα της χώρας να καταψηφίσουν αυτήν την τροπολογία, τουλάχιστον ως μήνυμα στην κυβέρνηση για ένα νομοσχέδιο της διαπλοκής που μας έχει φέρει.